Όσες μιλάω από το Μιλάνο, από το κέντρο του Μιλάνου, είναι μια πέτρινη εικόνα. Έχουμε αλλάξει και πρέπει να αλλάξουμε την ποιότητα της ζωής μας. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία είναι σε καραντίνα. Δουλεύουν μόνο τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, πολλά άτομα δουλεύουν από το σπίτι τους. Είναι ανοιχτά όμως και αρκετά εργοστάσια για να μην παραμείνει μηδανική η παραγωγή στην Ιταλία. Έχουμε ένα πόλεμο ανοιχτό σε έναν εχθρό, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα και ο οποίος μεταδίδεται με μια ευκολία τρομακτική. Η εμπειρία μου και το πρώτο λάθος το οποίο έγινε στην Ιταλία και ειδικά στη Βόρεια Ιταλία είναι ότι μεταδόθηκε σε ένα πρώτον βοηθειών. Πρώτον βοηθειών. Ναι, πρώτον βοηθειών. Η γνώμη μου και καλό τους κατοίκους της πανέμορφης Κρήτης και ελπίζω κάποια φορά να την επισκεφτώ, παραμένετε σπίτι σας. Δεν έχουμε άλλο όπλο αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία που έχει πλήξει όλο τον κόσμο. Μην συγκεντρώνεστε με πολλά άτομα. Όταν έχετε τα πρώτα συμπτώματα με πυρετό ή με βήχα, ειδοποιήστε μόνο το γιατρό της οικογένειας σας. Θα είναι ο πρώτος ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση. Παραμένετε θετικός χωρίς συμπτώματα, παραμένετε σπίτι. Με συμπτώματα φεύγετε για νοσοκομείο. Αλλά ποτέ όμως μην πλησιάσετε μόνοι σας στο νοσοκομείο. Να φανταστείτε ότι αυτός ο ιός έχει μία ικανότητα να μεταδίδεται, δηλαδή ένα άτομο μπορεί να επηρεάσει 3-4. Οπότε καταλαβαίνετε μέσα σε ένα χώρο με 30 άτομα σε ένα λεπτό πόσους μπορεί να... Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σαφυροπούλου. Πραγματικά μπορούμε να σταθούμε και να μιλάμε για ώρες για τη συμπεριφορά των πολιτών, τόσο των Ιταλών όσο και των Ελλήνων. Αναφέρομαι στην Ιταλία γιατί ζείτε όλοι εκεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ενδεχομένως οι πολίτες να μην είχαν ενημερωθεί και επαρκώς, να είχαν λυπή ενημέρωση γενικά και από τα μέσα και από τα κυβερνητικά επιτελεία. Ναι. Και δυστυχώς ναι. Σας λέω ότι εντάξει, κλείσανε τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ναι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αφήσεις δισκοτέκες ή pub ή σωστά. Bar. Σωστά. Διότι οι νέοι δεν έχουν. Λένε αυτό, ότι ο ιός χτυπάει τους ηλικιωμένους. Δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να χτυπήσει και τον 25άρι και τον 35άρι και τον 45άρι. Βέβαια, οι ηλικιωμένοι έχουν άλλες παθήσεις, οι οποίες είναι πιο ευέλικτοι στην επικοινωνία με τον ιό. Είναι πιο ευαίσθητοι. Αλλά αυτό όμως δεν είναι κανόνας, ότι πιάνει μόνο τους ηλικιωμένους και αφήνει τους νέους. Γι' αυτό σας λέω την προσωπική μου γνώμη, για να μην φτάσουμε όπου φτάσαμε αυτή τη στιγμή, που έχουμε ένα ανοιχτό πόλεμο στην Ιταλία, με χίλιες κλίνες της εντατικής και δεν μας φτάνουν. Χίλιες κλίνες. Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή 1.000 κρεβάτια εντατικής στη Λομβαρδία. Ποιες είναι οι ελλείψεις που αντιμετωπίζονται κυρίως στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, κυρία Ζαφυροπούλου? Όπως καταλαβαίνετε, την έλλειψη κρεβατιών. Κρεβατιών. Δηλαδή, βέβαια, δηλαδή, την ίδια ώρα μου έρχονται 4 που πρέπει να ενσωληνώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη στιγμή είναι ζήτημα χρόνου για να σώσεις τον ασθενή. Κυρία Ζαφυροπούλου, ζείτε χρόνια στην Ιταλία. Φαντάζομαι αλίμονο αν δεν έχετε εικόνα το τι επικρατεί στο υγειονομικό κομμάτι εδώ πίσω στη χώρα μας. Ποια πιστεύετε είναι ότι είναι εκείνα τα σημεία τα οποία ίσως αποδειχτούν μοιραία και για εμάς τους Έλληνες, που έχουν να κάνουν με το δημόσιο νοσοκομείο, που έχουν να κάνουν ενδεχομένως με τις κλίνες, που έχουν να κάνουν με διάφορα στοιχεία, συστατικά στοιχεία που περικλείουν το κομμάτι της δημόσιας υγείας? Το πρώτο που θέλω να σας πω, να μην δημιουργηθεί πανικός. Ναι. Δεν χρειάζεται ο πανικός. Με ψυχραιμία να αντιμετωπιστεί. Μην παίρνετε φόρα όλοι σε συγκεντρώσεις. Παραμείνετε σπίτι σας, διότι όταν ο ιός δεν βρίσκει το άτομο, πεθαίνει. Είμαστε οι φορείς εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ξέρω ότι εμείς στη Λομβαρδία είχαμε, από ό,τι λέγανε όλη η Ευρώπη, ότι έχουμε ένα σύστημα υγείας πάρα πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή το Μιλάνο δέχεται επίθεση
των ασθενών, επίθεση με το νόημα ότι δεχόμαστε από Μπέργαμο, από Μπρέσα, δηλαδή από όλα τα άλλα μέρη της Λομβαρδίας, οι οποίοι είναι μικρά τα νοσοκομεία και δεν έχουν χωρητικότητα. Αυτή τη στιγμή το Μπέργαμο έχουμε 1.500 θετικούς, εκ των οποίων οι 200 είναι ενσωληνωμένοι. Καταλαβαίνετε την πίεση που έχουμε στα νοσοκομεία. Πώς αντιμετωπίζονται, η αλήθεια είναι αυτή. Αντιμετωπίζουμε διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει κλινικές ιδιωτικές. Διότι ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε μόνο τον κορώνα ιό να αντιμετωπίσουμε, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ποιος έχει έμφραγμα και ποιος έχει ένα εγκεφαλικό, ένα τραύμα, ένα ατύχημα. Έχουν και τους άλλους ασθενείς οπωσδήποτε. Δηλαδή έχουμε μεταφέρει τα άτομα με παθολογικά αίτια σε κλινικές ιδιωτικές. Ναι. Οπότε για να περισσέψουν κρεβάτια και εντατικές για τους ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ πιο σοβαροί. Πείτε μου κάτι, στο νοσοκομείο το οποίο εργάζεστε εκεί εσείς, πόσοι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται και δώστε μας σας παρακαλώ μία πληροφορία, εάν μπορείτε, κατά προσέγγιση, πόσοι τελικά θεραπεύονται από αυτούς που νοσηλεύονται. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 70% της θεραπεύονται. Έχουμε μεγάλο το ποσοστό. Να φανταστείτε ότι ο πρώτος, ο ασθενής το νούμερο 1, ναι, έχει βγει από την εντατική, η οποία η κατάστασή του ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ενσωληνωμένος και είναι αρκετά καλά. Σε καμία δεκαριά μέρες γυρίζει στο σπίτι του. Μάλιστα. Θέλω να μου απαντήσετε, θα σας επαναφέρω σε μία ερώτηση, γιατί με την ροή της συζήτησής μας παραλείψαμε να απαντήσουμε στο εξής. Τελικά, εάν εντοπίζετε και εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχετε εικόνα και από το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας, αν εντοπίζετε κάποια κενά τα οποία ενδεχομένως να αποδειχτούν μοιραία. Κοιτάξτε, να με επιτρέψετε να μην πω τη γνώμη μου, διότι εγώ ζω στο Μιλάνο και εργάζομαι. Σαν ναι. Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας και σαν ελληνική κοινότητα του Μιλάνου, πολλές φορές έχουμε προσφέρει φάρμακα, διότι μας ζητάνε οι συνάδελφοι από την Αθήνα ότι λύσουν φάρμακα όπως χημειοθεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι τόσο όμορφη από υγείας. Δηλαδή, εμείς στο σύστημα της υγείας στην Ιταλία έχουμε μια περίθαλψη δωρεάν για όλους. Εργάζεσαι, δεν έχεις εργασία, είσαι κλωσά στους δρόμους, επαρέχεται δωρεάν υγεία. Δεν νομίζω ότι αυτό γίνεται στην Ελλάδα, από ό,τι μου έχουν πει. Σύμφωνο. Είναι σωστό αυτό που λέω ή είναι λάθος? Εντάξει, υπάρχει το δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο βέβαια θα δεχθεί το μεγαλύτερο όγκο. Υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές. Σηκώνει και αυτό ένα μερίδιο της υγείας γενικότερα στην χώρα. Πάντως, θέλω να σταθώ και να πληροφορήσω τον κόσμο ότι ήδη αυτό που είπατε εξετάζεται και σε επίπεδο Ελλάδας. Δηλαδή, πιο το γεγονός ότι ίσως χρειαστεί και αποδειχθεί καθοριστική και η βοήθεια των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα, κάτι και το οποίο ήδη γίνεται και στην Ιταλία. Εξετάζεται ήδη από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή εμείς στην Ιταλία δεχτήκαμε 5.000 μηχανήματα για την αυτόματη αναπνοή. Διότι αν και βρεθούν κρεβάτια όταν δεν έχουμε μία ισχύληση... Άρα είναι ένα βασικό το μηχάνημα για την τεχνητή αναπνοή, έτσι. Πολύ. Και βέβαια, πάρα πολύ. Και να μην βρεις κρεβάτια, τον ασθενή μπορείς να τον βάλεις στο διάδρομο. Άμα μου λείψει όμως ο αυτόματος... Η αυτόματη αναπνοή, έτσι, η τεχνητή αναπνοή. Ναι, ναι. Είναι δώρον άδωρο. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πόσες κλίνες εντατικής έχει. Διότι αυτό είναι το. Διότι υπάρχουν το 60-70% οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται είναι απλώς έχουν μία παρακολούθηση ιατρική με οξυγόνο, χωρίς να είναι βέβαια στην εντατική. Εμείς την λέμε semi-intensiva, δηλαδή ημι-εντατική. Ημι-εντατική. Οι περισσότεροι 50% είναι στο σπίτι, διότι έχουν βρεθεί θετικοί, μάλιστα, αλλά με καλή υγεία και παραμένουν στο σπίτι στην καραντίνα. Αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει από την αρχή. Το μεγαλύτερο λάθος ότι εδέχτηκαμε ασθενή στο πρώτο βοηθειόν, το οποίο
κολλήσουν οι γιατροί. Κάτι το οποίο κακά τα ψέματα, κυρία Ζαφυροπούλου, δεν ξέρω αν διαβάζετε εδώ και τα τοπικά μέσα, κάτι το οποίο συνέβη και με το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού και στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε από μόνος του, πήγε με τα πόδια στο ΤΕΠ, έτσι, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και λίγο αργότερα διαγνώστη ο ίδιος με τον κορονοϊό. Αυτό μας περιγράφεται. Παραμένετε σπίτι σας. Επαναλαμβάνω ότι η πρώτη επαφή πρέπει να είναι ο γιατρός της οικογενείας. Μην βγαίνετε από το σπίτι, μην πηγαίνετε στα πρώτα βοηθειών. Μην ζυγώνετε νοσοκομεία από μόνοι σας. Είναι σαν να βρίσκουμε, σαν να δίνουμε φωτιά, βενζίνα στη φωτιά. Καθίστε σπίτι και από εκεί και πέρα ο ίδιος ο γιατρός θα καθορίσει σε τι συμπτώματα είσαστε για να την περαιτέρω ενοσηλεία σε νοσοκομεία. Κυρία Ζαφυροπούλου, πείτε μου κάτι και κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σας παρακολουθώ, σας διαβάζω και σε κάθε δηλώσεις που κάνετε. Προσφάτως αναφέρατε ότι υπάρχουν επιστήμονες, επιστημονικό προσωπικό, σε εργαστήρι, πανεπιστημιακό εργαστήρι έξω από τη Ρώμη, εκεί όπου μελετάτε αυτή τη στιγμή η δημιουργία ενός εμβολίου. Ποια είναι η δική σας πληροφόρηση, Αυτή τη στιγμή η Πομέτσια. Μην ξεχνάμε ότι στην Ιταλία, στην Πομέτσια, που είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, ναι, βρέθηκε το αντίδοτο για την έμπολα, το οποίο είναι χίλιες φορές πιο βαρύ από το κοροναϊό. Mm-hmm. Έμπολα είναι μια αιμορραγική κατάσταση που έχει μια θνησιμότητα γύρω στα 60%. Καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σοβαρό. Ευρέθηκε σε αυτό το εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή, με συνεργασία με το Oxford, προσπαθούν και έχουν γίνει τα πρώτα πειράματα σε ζώα και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να περάσουμε το τρίτο επίπεδο για τον άνθρωπο. Έχουμε, να σας τα εξηγήσω πολύ απλά, ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε τον ιό να τον έχουμε κάνει καλό. Δηλαδή να έχει φύγει αυτό τον ιό. Πλέον χωρίς την θνησιμότητα, τον βάζουμε σε έναν άλλο ιό, ναι, πάρα πολύ απλό, και τον έχουμε μεταφέρει σε πειραματόζωο, το οποίο έχει αναπτύξει τα αντισώματα. Βέβαια, είναι τα πρώτα, ενός τέλος Μαΐου θα αρχίσουμε το πείραμα γύρω στα 10.000 εμβόλια, τα οποία θα μεταδοθούν και σε ορισμένα άτομα, σε μεγάλες και σε πιο βαριές καταστάσεις. Μάλιστα. Είμαι αισιόδοξη ότι μέχρι το καλοκαίρι, από την άλλη πλευρά βέβαια έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ μπροστά και ετοιμάζει και αυτό το δικό του εμβόλιο, με υπομονή, με δύναμη και με συγκράτηση νεύρων, όχι πανικός, θα ξεπεράσουμε και αυτήν την επιδημία. Και διαβάζω λίγο και λίγο από τα δικά σας τα ιταλικά μέσα, τα οποία μεταδίδουν υποχρεωτική απόσταση ενός μέτρου για πεζούς στο δρόμο. Είναι η τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με την Ιταλία, με στόχο βεβαίως την πρόληψη και όχι και την περαιτέρω διάδοση του ιού. Να γίνει και στην Ελλάδα. Διότι όταν μιλάμε και πετάγονται οι σταγόνες από την ομιλία μας, αυτό με μαθηματικό έχει προλογισμό, έχει μια απόσταση ενός μέτρου. Δεν είναι γιατί το είπαμε κάθε σε ένα μέτρο και ή 90. Σε ένα μέτρο δεν μπορεί να φτάσει. Εφόσον ο ιός μεταδίδεται διαμέσου ομιλίας, διαμέσου με τις σταγόνες της ομιλίας μας. Της ομιλίας. Του φτερνίσματος, του βήχα, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε. Να πλαινόμαστε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας συχνά. Να μην αφοράμε τη μάσκα όταν εμείς νομίζουμε ότι έχουμε ένα κρυολόγημα για τους άλλους. Η μάσκα η οποία τη φοράμε για να προστατεύσουμε τους άλλους όταν εμείς έχουμε κάποιο κρυολόγημα. Άμα διατηρούμε πολύ απλά τους κανόνες που μας έχει βάλει ένα Υπουργείο Υγείας, δηλαδή σε ένα μέτρο απόσταση, πλύσιμο χέρια πολλές φορές, να μην τα βάζουμε στο στόμα μας, να μην
είναι τρίβουμε τα μάτια, να μην τα βάζουμε στη μύτη, κρατάμε την απόσταση, μένουμε στο σπίτι, είναι το καλύτερο φάρμακο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Κυρία Ζαφυροπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο τον οποίο μας διαθέσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το να παίρνουμε οδηγίες από εσάς, το ζείτε καθημερινά και ως άτομο που εργάζεστε σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Μιλάνου, είστε αποδέκτης καθημερινά όλων αυτών των περιστατικών ατόμων που ενδεχομένως να έχουν τελικά τον κορονοϊό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα λόγια σας να είναι οδηγός και για τους κριτικούς τηλεθεατές που μας βλέπουν τώρα.